Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Πού πηγαίνουν οι χιλιάδες πρόσφυγες και λαθρομετανάστες που περνούν από τον Εύρο? Τι λέει το δημοσίευμα του thrakinea.gr? Foreign Police, Ελλάδα και Τουρκία κινούνται αργά προς τον πόλεμο. Γελίο ισχυρισμό αποκάλεσε τον τουρκικό χαρακτηρισμό των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Ανδριανούπολη ως απειλή για την Τουρκία ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεχύλισε η οργή των καρβαλιωτών απέναντι στα λοιπάσματα. Ζητούν λύση στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μέρες ειδωμένοι ζουν πρόσφυγες και μετανάστες που συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από την αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και να πάρουν στα χέρια τους τα έγγραφα που θα τους επιτραπεί η μόνιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Ορισμένοι περιμένουν από τη νύχτα, καθώς διανυκτέρευσαν και διανυκτερεύουν έξω από την είσοδο των κεντρικών γραφείων της Ελλάς στη συμπρωτεύουσα, όπου κοιμούνται σε πεζοδρόμιο και γρασίδι. Η κατάσταση με την αύξηση του αριθμού των προσφύγων που φτάνουν στη χώρα μας και από τον Εύρο έχει προκαλέσει το αδιαχώρητο στα κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων του ακριτικού νομού, αλλά και με συνέπεια αρκετοί που έρχονται να χρειάζεται να καταγράφουν στη Θεσσαλονίκη, αφού στα σύνορα δεν συλλαμβάνονται. Την εντυπωσιακή τώρα αύξηση του αριθμού των προσφύγων αποκάλυψε και το πρωτοθέμα.gr, αποτυπώνοντας ότι μέσα σε ένα μήνα τριπλασιάστηκαν όσοι μπήκαν στη χώρα μας, διασχίζοντας τον Εύρο, καθώς οι Τούρκοι που ελέγχουν απόλυτα τις προσφυγικές ροές άνοιξαν τους κρουνούς λόγω της με την Ελλάδα. Τέσσερα νέα κοντέινερ στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης αναμένεται να τοποθετηθούν στο φυλάκιο του Εύρου. Παράλληλα, πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το thrakinea.gr αναφέρουν ότι υπάρχουν και σχέδια για τοποθέτηση σκηνών. Έντονες είναι οι πιέσεις στο μεταναστευτικό ροό στον Εύρο, αλλά ακόμη πιο έντονες είναι οι σκέψεις για το πού θα μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Με τους αριθμούς να είναι τρομακτικοί και καθημερινά να περνάνε ενενόχλητοι και στην ουσία χωρίς κανέναν έλεγχο και ταυτοποίηση, δεκάδες αλλά και εκατοντάδες άνθρωποι κάποιες ημέρες, νέα δεδομένα, πιο σωστά νέα τετελεσμένα, υπάρχουν στον Εύρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί πλέον που περνούν τα σύνορα του Εύρου δεν συλλαμβάνονται, δεν οδηγούνται σε κανένα αστυνομικό τμήμα, αλλά οι ίδιοι πηγαίνουν στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και ζητούν να καταγραφούν. Το παράξενο όμως και μη προβλεπόμενο είναι ότι δεν πρόκειται για Σύριους, αλλά για Αφγανούς, Πακιστανούς, υπήκοους Ερυθρέας και άλλων Αφρικανικών χωρών, οι οποίοι δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές και δεν μπορούν να θεωρηθούν πρόσφυγες. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρει αστυνομική πηγή στο Thrakinea, ότι την Κυριακή 15 Απριλίου από τους 150 περίπου μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα, ελάχιστοι ήταν οι Σύριοι. Στο μεταξύ, όπως αναφέρει στο Έθνος ο δημοσιογράφος Βασίλης Ιγνατιάδης, οι Τούρκοι αφήνουν σοριδών πρόσφυγες και λαθρομετανάστες να περάσουν τα σύνορα. Τους βλέπουμε από τη δική μας όχθη απέναντι να φορτώνουν τις βάρκες, να τους πλησιάζει στρατιωτικό τζιπ, να τους κάνουν ένα δίθεν έλεγχο και να φεύγουν άπρακτοι. Σε λιγότερο από μισή ώρα η βάρκα ξεκινάει και περνάει το ποτάμι, είπε στην εφημερίδα Ανώτερος αστυνομικός, ο οποίος δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις. Στο μεταξύ, η κατάσταση στο φυλάκιο είναι ίδια καθημερινά. Άνθρωποι αφήνονται ελεύθεροι λίγες ώρες ή μέρες μετά το παράνομο πέρασμά τους στη χώρα και έχοντας την ελπίδα ότι θα φτάσουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ξεκινούν ένα νέο ταξίδι για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η τοπική κοινωνία ανέμενε σημαντικά ωφέλη από τη λειτουργία του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι ιδιωτικοί αστυνομικοί που είχαν προσληφθεί εργάστηκαν μόλις για 6 μήνες, ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία είχαν πληρώσει πολλά λεφτά για να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Πέρα από το γεγονός ότι όταν έληξαν οι συμβάσεις, έμειναν άνεργοι και μεγάλος αριθμός των πρώην εργαζομένων αναγκάστηκε να μεταναστεύσει για να βρει δουλειά στο εξωτερικό, αρκετοί έχουν βρεθεί κατηγορούμενοι για υποθέσεις αποδράσεων από το φυλάκιο. Και χωρίς δουλειά και με τρέξιμο σε δικαστήρια, ανέφερε αναγνώστης του Thrakinea, σχολιάζοντας τα όσα υποτίθεται ότι θα γίνονταν, αλλά δεν έγιναν. Το μεταναστευτικό φέρνει και άλλες υποθέσεις στο προσκήνιο, όπως αυτοί 13 δικηγόρων, οι οποίοι στο πλαίσιο προκατακτικής εξέτασης έχουν προσκληθεί να καταθέσουν ως ύποπτοι για υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Πρόκειται για δικηγόρους από Ρεστιάδα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Vice, θεωρήθηκε ύποπτο και αδικαιολόγητο το γεγονός ότι ήρθαν σε επαφή με πρόσφυγες και φυγάδες αμέσως μόλις αυτοί πέρασαν στο ελληνικό έδαφος. Στοχοποιούμαστε με πρωτοφανή τρόπο, γιατί κάνουμε απλώς τη δουλειά μας, λένε οι δικηγόροι. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, Χρήστος Τουφάκης, περιγράφοντας την
κατάσταση, ανέφερε πως στην περιοχή ευθύνης της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανησυχούμε. Σίγουρα υπάρχει κάποια αύξηση των ωρών, αλλά θα έλεγα ότι ίσως συμπίπτει και με το χρονικό διάστημα το ότι τα νερά του Εύρου έχουν πέσει. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι ο βασικός λόγος στον οποίο οφείλονται αυτές οι αυξημένες ωραίες είναι αυτή η αιτία. Εμείς παρόλα αυτά θέλουμε να πιστεύουμε ότι πραγματικά οι ροές δεν θα ξεφύγουν σε τέτοιο βαθμό που να είναι κάτι τρομακτικό. Η κατάσταση δηλαδή προς το παρόν είναι ελεγχόμενη. Ελεγχόμενη. Είναι καθαρά ελεγχόμενη. Οι δομές όμως οι οποίες υπάρχουν αυτή την ώρα στην περιοχή μας να υποθέσω ότι ασφικτιούν, έτσι δεν είναι. Δηλαδή εκεί όπου κρατούνται αυτή την ώρα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι γεμάτες. Πάνω στο φυλάκιο για παράδειγμα. Υπάρχει, όντως, υπάρχουν αυξημένες. Όντως το φυλάκιο είναι γεμάτο. Έχει σημαντικό αριθμό. Οι δομές εδώ της Αλεξανδρούπολης δεν είναι όμοιες με αυτές τις δομές της Ορεστιάδας. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να κρατήσουμε, ούτε να φυλάξουμε, ούτε να διατηρήσουμε κρατουμένους από τις ροές αυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είμαστε όμως, μπορούμε να τις διαχειριστούμε όμως. Η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας δεν ήταν ποτέ εύκολη, γράφει το αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy, το οποίο εκτιμά ότι οι δύο χώρες κινούνται αργά προς τον πόλεμο. Το αμερικανικό μέσο αναφέρει πως οι δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ βρίσκονται στα μαχαίρια, παρακινούμενα από λαϊκιστές και από τις δύο πλευρές, μόνο που αυτή τη φορά η Ουάσιγκτον δεν θα παρέμβει. Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν ήταν ποτέ εύκολες, γράφει το αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy σε δημοσίευμα με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία κινούνται αργά προς τον πόλεμο». Το περιοδικό χαρακτηρίζει επικίνδυνο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το τελευταίο διάστημα, προειδοποιώντας ότι ίσως τελικά η σύγκρουση να καταστεί αναπόφευκτη. Οι δύο χώρες έχουν ευρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση αρκετές φορές μέσα στον 20ο αιώνα, ενώ έχουν φτάσει και στα πρόθυρα στρατιωτικής διαμάχης πάνω από το ελληνικό νησί των Ιμίων το 1990. Με τη ΣΥΠΑ να επεμβαίνουν για να αποφευθεί η καταστροφή. Το αμερικανικό περιοδικό επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι οι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ είναι στην κόψη και πάλι κάτι που έχει προκληθεί από λαϊκιστές και από τις δύο πλευρές. Και αυτή τη φορά η Ουάσιγκτον δεν είναι πουθενά. Όπως επισημαίνει το περιοδικό, τη Δευτέρα η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση θύμισε κάτι από τον παλιό καιρό, κάνοντας αναφορά στις δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο οποίος υποστήριξε ότι η τουρκική ακτοφυλακή κατέβασε ελληνική σημαία από τη Βραχονισίδα, μικρός ανθρωποφάσης, η οποία τοποθετήθηκε νωρίτερα από τρεις Έλληνες. Το Foreign Policy υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη είδηση της αφαίρεσης της σημαίας διέψευσε η Αθήνα. Η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να απαντήσει στους ισχυρισμούς του Γιλντιρίμ με τη μέγιστη σοβαρότητα, γράφει χαρακτηριστικά το αμερικανικό περιοδικό. Σε αυτό το σημείο το άρθρο σημειώνει ότι το περιστατικό αυτό ήρθε μετά την τραγωδία με τη συντριβή του Μιράζ 2000 και το θάνατο του Γιώργου Μπαλταδόρου. Ούτε αυτό ήταν ένα απομονωμένο γεγονός. Τα τουρκικά μαχητικά έχουν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από 30 φορές μόνο τον Απρίλιο. Σημειώνει το δημοσίευμα. Ακόμη και μέσα σε αυτό το επικίνδυνο κλίμα και οι δύο πλευρές ενδίδουν στη ρυψοκίνδυνη ρητορική. Στην Τουρκία, ο Ερντογάν και το κόμμα του έχουν ξεκινήσει μια ακόμα πιο επιθετική ρητορική εναντίον της Ελλάδας και στο μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης επικεφαλής είναι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ένας άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι η Τουρκία πρέπει να ανακτήσει 18 τουρκικά νησιά που κατέχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Τουρκία θα διεξαχθούν τελικά στις 24 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ιδίως ο Ερντογάν. Η προτίμησή μας, όπως είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, ήταν να γίνουν οι εκλογές τον Νοέμβρη του 2019. Λόγω όμως των επιχειρήσεων στη Συρία αλλά και λόγω των ιστορικών εξελίξεων στην περιοχή, έχει γίνει αναγκαιότητα να ξεπεραστούν τα θέματα για να μπορέσουμε, όπως λέει, να λάβουμε πιο ισχυρές αποφάσεις και να τις εφαρμόσουμε. Έχει γίνει λοιπόν αναγκαιότητα να περάσουμε στο νέο σύστημα διοίκησης. Κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Προηγήθηκε το ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Θέλω να πω με όλα αυτά που έγιναν πριν από λίγες ώρες στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι 607 τελικά είναι τα ναι από τους ευρωβουλευτές αναφορικά με το ζήτημα του ψηφίσματος και όλα όσα λέγαμε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο. 607 λοιπόν ευρωβουλευτές ζητάνε από τον Ερντογάν να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατό τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Μαζί μας για να τα δούμε όλα αυτά.
Και με τις τελευταίες εξελίξεις από τη γειτονική χώρα σε σχέση με τις εκλογές τελικά που ευνηδίως ανακοίνωσε χθες ο Ερντογάν, βρίσκεται για άλλη μια φορά με τις πολύτιμες γνώσεις του ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτορ πολιτικών και κοινωνικών επιστημών. Έβαλα το πολιτικών πρώτα καλά, έκανα αυτή τη φορά ή όχι? Καλησπέρα καταρχήν. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, κυρίως ο Πλάτωνας, λέει ότι η πολιτική είναι η πρωτεύουσα τέχνη, που σημαίνει ότι ανάμεσα σε όλες τις τέχνες αυτή έχει την πρωτεύουσα. Άρα καλά έκανα λοιπόν, κύριε Μαλκίδη. Για να ξεκινήσουμε με την τελευταία είδηση που έγινε γνωστή το μεσημέρι. 607 ναι, ουσιαστικά ένα ισχυρό μήνυμα, ένα ράπισμα θα μπορούσα να πω εγώ, προς την αντίπερα όχθη. Φυσικά δεν ξέρω αν η αντίπερα όχθη θα το ακούσει αυτό το μήνυμα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, καταρχήν έχει μια πολιτική διάσταση και μια συμβολική. Και εφόσον ξεκινήσαμε με την έννοια της πολιτικής, να επαναλάβω ότι ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικών. Αν φύγει η πολιτική, μένει το ζώο. Αυτό έχει μια ουσιαστική απήχηση σε ό,τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και όχι μόνο. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά το ψήφισμα, προφανώς έχει μια ιδιαίτερη διάσταση. Τολμώ να πω όμως ότι δυστυχώς δεν έχει την απήχηση τουλάχιστον στο πολιτικό ή στο πρακτικό της μέρος, από τη στιγμή που, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δυστυχώς οι δύο συμπατριώτες μας, Έλληνες στρατιωτικοί, παραμένουν φυλακισμένοι χωρίς, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά να το πω και σε εσάς, χωρίς να τους έχει απαγγελθεί μέχρι σήμερα κατηγορίες. Όπως ξέρετε, το να είναι ένας φυλακισμένος και μάλιστα σε μια χώρα που υποτίθεται ότι θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να του έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία, προσομοιάζει μάλλον με χώρες της υποσαχάριας Αφρικής ή με ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και τώρα κοιτάξτε πώς συνδέονται όλες αυτές οι εξελίξεις, μιας και αναφερθήκατε στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Έχουν περάσει 50 μέρες και πλέον από την κράτησή τους στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Εχθές λοιπόν ο κύριος Ερντογάν ανακοίνωσε ευνηδίως ότι οι εκλογές θα γίνουν πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που τις περιμέναμε, τον Ιούνιο, 24 Ιουνίου. Πώς συνδέονται τώρα αυτά τα δύο θέματα? Περιμένει άραγε κανείς να έχουμε κάποιες εξελίξεις θετικές στο ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών ή ο κύριος Ερντογάν θα το πάει όσο γίνεται περισσότερο? Καταρχήν η πολιτική, κυρίως όμως η ιστορία, έχει πολλές απαντήσεις για διάφορα ζητήματα, πόσο μάλλον για τις ερωτήσεις που κάνατε. Τρία εισαγωγικά σχόλια στο πλαίσιο της συζήτησης που κάνουμε. Το πρώτο είναι, φαντάζομαι ότι δεν έχει κανείς αυταπάτες και ψευδεστήσεις στην Ελλάδα για το ποιος είναι ο Ερντογάν. Δηλαδή για ένα καθεστώς. Ναι, αλλά η ελληνική κυβέρνηση στις αρχές άλλα έλεγε, κύριε Μαλκίδη. Ζήτημα λίγων ημερών είναι υπόθεση και θα τελειώσει εσείς. Τελικά μόνο αυτό δεν έγινε. Σύπας. Νομίζω ότι η πράξη απέδειξε μάλλον το αντίθετο. Και να τολμώ να πω για ακόμη μια φορά το γεγονός ότι δυστυχώς το ΓΕΣ έκανε μια ανακοίνωση, η οποία έλεγε, αν θυμάστε κι εσείς, φέρεται να μπήκαν στο τουρκικό έδαφος. Δηλαδή ουσιαστικά υιοθετήθηκε η τουρκική άποψη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι η συζήτηση που θα βγει και από την ΕΔΕ, γιατί διατάχθηκε με καθυστέρηση και ΕΔΕ. Θα βγει το πόρισμα, κάποια στιγμή θα είναι ανακοινώσιμο ή θα βγει σε αυτή τη ζωή για να μάθουμε κι εμείς τι πραγματικά έγινε. Ένα πολύ πολύ σημαντικό λοιπόν ζήτημα είναι πώς θα κάνει εκλογές ο Ερντογάν. Θα κάνει εκλογές με 100.000 φυλακισμένους, με διωκόμενους δικαστικούς, με διωκόμενους στρατιωτικούς, με φυλακισμένους Έλληνες, με φυλακισμένους Αμερικανούς, με φυλακισμένους γενικότερα όλο τον κόσμο. Έχει φυλακίσει τον αρχηγό ενός κόμματος που είναι το κουρδικό, το οποίο το έχουν ψηφίσει πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ποινή πάνω από 150 έτη. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι η διεθνής κοινή γνώμη, αν θέλετε, η διεθνής κοινότητα. Πριν λίγα 24 ώρα βομβαρδίστηκε η Συρία ανερυθρίαστα. Πριν λίγα 24 ώρες η Τουρκία πανηγύριζε την είσοδο στο Αφρίν, χωρίς να ανοίξει μύτη. Ακόμα και οι ίδιοι Αμερικανοί, οι σοβαροί Αμερικανοί που παρακολουθούν την Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι ο Ερντογάν μπήκε σε μια χώρα χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως απάντηση. Όχι από την Αμερική, όχι από τη Γαλλία, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλώ για τη Ρωσία, η οποία τα τελευταία 24 ώρα επίσης έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και το τρίτο, επειδή μάλλον προδικάσατε το τι θα πω για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε από τη Σκύλα και τη Χάριβδη να επιλέξουμε πού θα πάμε. Όπως ξέρετε, ο Οδυσσέας σώθηκε κρατώντας μια σανίδα ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες, ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη. Έχουμε από τη μία πλευρά ένα Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο θέλει, δια της κυβερνήσεως προφανώς, γιατί αυτό είναι το αρμόδιο Υπουργείο, να μας διαβεβαιώσει ότι δεν συμβαίνει τίποτα με την Τουρκία. Αντιθέτως, τα τελευταία 24 ώρα, μόνο τα τελευταία 24 ώρα σας βάζω. Ας μην είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Ναι, να βάλω τα τελευταία 24 ώρα σε επίπεδο μήνα. Είχαμε τα Ίμια, όπου εκεί υπήρξε, προφανώς κανείς δεν το αφισβητεί. Προσέξτε, πλέον. Προσέξτε τώρα με τα Ίμια, συμβαίνει το εξής. Είναι η πρώτη φορά σε επίσημο επίπεδο πια από την πλευρά της Τουρκίας, έγραφα από το Υπουργείο Εξωτερικών, που λέει ότι τα Ίμια είναι δικά μας, δηλαδή τουρκικά.
Φαντάζομαι ότι αυτό όχι μόνο το 96 ήταν μια προσπάθεια να αναδειχθεί, με ό,τι συνέβη και δυστυχώς με την απώλεια τριών Ελλήνων επίσης αξιωματικών. Υπάρχει το ζήτημα του λιμενικού σκάφους, το οποίο προσπάθησε να εμβολήσει προκειμένου να υπάρξει θύματα. Και αν δεν υπήρχαν θύματα, σας το λέω τώρα για να το γνωρίζουμε όλοι μας, θα γινόταν απόπειρα διάσωσης με ό,τι αυτό συμβαίνει από την τουρκική πλευρά. Άρα λοιπόν να στοιχειοθετηθεί αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή ότι είναι τουρκικό έδαφος. Ξεκάθαρα, απλά και αποκαλυπτικά. Το δεύτερο στοιχείο που συνδέεται με όλη αυτή την ιστορία είναι η απώλεια του Γιώργου Μπαλταδόρου. Ο οποίος Γιώργος Μπαλταδόρος προσπαθούσε να υπερασπιστεί, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πιλότοι, το ελληνικό Αιγαίο. Το τρίτο ζήτημα είναι αυτό το οποίο είπε και μάλιστα σύσσωμη η ελληνική κυβέρνηση, ακόμα και ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος πριν λίγα 24 ώρα λέει για άλλα πράγματα, τώρα λέει άλλα, ότι όταν υψώνεις τη σημαία σου σε έναν ελληνικό χώρο, αυτομάτως τον γκριζάρεις. Είναι εντυπωσιακή η απαιδευσία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τα επόμενα, αν κρίνω και από τις ανακοινώσεις των κομμάτων εντός και εκτός Βουλής, προσπαθούν να εξευμενήσουν ένα φασιστικό τέρας, το οποίο προσομοιάζει με την ναζιστική Γερμανία του Μεσοπολίου, όπως είναι ο Ερντογάν. Από την άλλη, όμως, στην κίνηση των τριών παιδιών, πώς την εκτιμάτε, πώς την κρίνετε, κύριε Μαλκίδη, να πάνε και να βάλουν την ελληνική σημαία? Νομίζω ότι είναι αυτονόητη. Ο ίδιος ένας κυβερνητικός βουλευτής, μου διαφεύγει το όνομά του, είπε ότι γκρίζαρα την περιοχή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, όποιος βάζει σημαία σε ελληνικό έδαφος, γκριζάρει την περιοχή. Αν νομίζω είναι δυνατόν. Βέτας πρέπει να το είπε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία το όνομα. Αν είναι δυνατόν. Και υπάρχει ένα. Βοήθησε όμως αυτή η κίνησή του σε κάτι, ή πυροδότησε ένα κλίμα που ήδη ήταν πάρα Κοιτάξτε, πολύ δύσκολο? Κοιτάξτε, στα ίμια των 96 μας είπαν ότι έφταιγαν ο Δήμαρχος και ο Τσομπάνος που έβαλαν την ελληνική σημαία. Είδατε που φτάσαμε με τα ίμια. Δηλαδή, ο Τσομπάνος και ο Δήμαρχος έφτασε να φταίει προκειμένου τα ίμια να γκριζαριστούν, όχι μόνο να γκριζαριστούν πλέον. Τώρα λένε είναι τουρκικό έδαφος. Και επίσημα το τονίζω. Άρα, γιατί λοιπόν, μέχρι τώρα, ό,τι λένε για τα 18 νησιά, για τα 300 σπίτια. Άρα και λοιπόν ό,τι για άλλο τον 96, θέλουμε. Το 96 πέρασαν 22 χρόνια για να γίνει αυτό. Εδώ πέρα περάσανε λίγες ώρες για να μας πούνε ότι θα γίνει και αυτό. Δηλαδή, τι, ότι όσες βραχονησίδες είναι γύρω από τους Φούρνους ή Ιρό ή οποιαδήποτε άλλα νησιά και βραχονησίδες είναι αφισβητήσιμα. Και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Την ίδια στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η προκλητικότητα, η οποία έχει φτάσει σε επίπεδο πολέμου από την πλευρά της Τουρκίας, το λέει και το προσπαθείς, πια. Ναι, προσπαθείς να επιλύσεις το μείζον εθνικό θέμα πλην της Τουρκίας, που είναι το μακεδονικό. Τη στιγμή που, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, γνωρίζουμε πλέον ότι το Σύνταγμα δεν θα αλλάξει των Σκοπίων. Αυτό θα νομίζω πάει. Το έχουν κάνει απόλυτος κατανοητό. Ναι, άρα λοιπόν να υποχωρήσουμε και σε αυτό. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπαν φέρτε μας μια λύση. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός το είπε χαμογελώντας στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στη Βάρνα επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Και φυσικά υπάρχει και ένα ζήτημα κατά πόσο αυτό το οποίο συνέβη στην ναζιστική Γερμανία, που έκανε εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, έκανε εισβολή στην Πολωνία, έκανε συμφωνία με τη Σοβιετική Ένωση, έκανε συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία και φτάσαμε στο ολοκαύτωμα και στην καταστροφή όλων των λαών της Ευρώπης. Το ίδιο επιθυμεί η διεθνής κοινότητα και η Ελλάδα να συμβεί με τον Ερντογάν και την ίδια κατάσταση που συμβαίνει σήμερα? Το ερώτημα φυσικά, κύριε Μαλκίδη, είναι γιατί τώρα, γιατί ξαφνικά βγήκε ο Ερντογάν και είπε εγώ προχωράω σε εκλογές. Κανείς μπορεί πολύ εύκολα βέβαια να σκεφτεί ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Πέρα από τα εσωτερικά της προβλήματα που είναι πολύ σημαντικά, τα οικονομικά, η κατρακύλα της λίρα, οι επενδύσεις έχουν παγώσει, τα ανοιχτά ζητήματα στη Συρία. Ενδεχομένως θέλει να δοκιμάσει και το νέο σύστημα που πριν από λίγο καιρό πια το έβαλε σε υλοποίηση, να αποκτήσει πολλές περισσότερες πλέον εξουσίες ο Σουλτάνος. Όλα αυτά όμως πώς μπορούν να επηρεάσουν τη δική μας τη χώρα? Καταρχήν να πούμε για όσους γνωρίζουν ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή συγκυβερνά με το πλέον παρακρατικό φασιστικό κόμμα του πλανήτη και του γαλαξία που είναι η Γκρίζη Λύκη. Δηλαδή με τα SS της Τουρκίας. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και απολύτως σαφείς με ό,τι συμβαίνει. Και γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι έκαναν τα SS, η Wehrmacht και οι Ναζί και οι συνεργάτες τους φασίστες δοσύλλογοι κατά τη διάρκεια της κατοχής. 1170 ολοκαυτώματα που στήχησαν στη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Αυτή είναι η μία διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι ότι προσπαθεί αυτό το οποίο είπατε πολύ σωστά, προσπαθεί ουσιαστικά να εσωτερικοποιήσει τα εξωτερικά του ζητήματα. Αυτή τη στιγμή έχει μια νίκη στο Αφρίν στη Συρία που συσπυρώνει το τουρκικό εσωτερικό. Έχει ουσιαστικά μια επίδειξη πυγμής ενάντια στη χρεοκοπημένη Ελλάδα οικονομικά και πολιτικά. Και απ' την άλλη έχει μια διεθνή κοινότητα η οποία τον παρακολουθεί. Τι άλλο μάλλον θα περιμέναμε να κάνει ο Ερντογάν την ίδια στιγμή που προσπαθεί να έχει και να καρποθεί όλα τα αποτελέσματα της πολιτικής? Ωστόσο, το είπατε για τη λίρα. Δεν είναι μόνο η λίρα. Δεν είναι μόνο
που καταραίει αυτό το τουρκικό νόμισμα συνδεδεμένο με άλλα νομίσματα. Όλη η οικονομία της Τουρκίας είναι χτισμένη σε μια μαφιόζικου παρακρατικού τύπου συσπήρωση και οικοδόμησή της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για όσους δεν το ξέρουν και δυστυχώς τη στηρίζουν, εγώ με λύπη μου πραγματικά βλέπω ακόμα και σήμερα ανθρώπους. Την ίδια στιγμή έχουμε φυλακισμένους δύο Έλληνες στρατιωτικούς με την κατάσταση που γνωρίζουμε και μάλιστα ο ένας, τον οποίο το γνωρίζω, την οικογένειά του, γνωρίζω ότι περνάει και από πρώτο χέρι. Βρίσκονται στη θέση να στηρίζουν αυτή τη φασιστική χώρα τόσο με τις επισκέψεις, όσο και με δηλώσεις του τύπου φέρτε μας μια λύση π.χ. για το Αιγαίο ή φέρτε μας μια λύση με την Κύπρο. Με ποιους να κάνεις λύση με το Αιγαίο και την Κύπρο? Τώρα βέβαια κύριε Μαλκίδη, επειδή ο Ερντογάν απευθύνεται και σε ένα ακροατήριο περίπου 80 εκατομμυρίων... Για τους οποίους όμως θα πρέπει να βγάλετε ένα μεγάλο ποσοστό, για να μην σας πω το 1 τέταρτο, το οποίο δεν ψηφίζει Ερντογάν και δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίζει Ερντογάν, λέω ότι είναι Κούρδοι. Αυτό λοιπόν το κουρδικό κομμάτι πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί... Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ένα έλλειμμα πληροφόρησης. Εγώ σας θέλω να πω ότι ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να περάσει το μήνυμα στο εσωτερικό του, στο ακροατήριό του, ότι από παντού βάλουμε, προσπαθώντας να συνδέσω το ερώτημα που έκανα πριν από λίγο για ποιο έχω προβλήματα σημαντικά. Ακόμα και με τους σύμμαχούς μου, τους Άραβες, υπάρχουν ζητήματα, ποιος θα το περίμενε. Οπότε όλα αυτά θα μπορέσει να τα περάσει. Αυτό θα κάνει τουλάχιστον στο ακροατήριό του. Θα πει ότι έχει και προβλήματα με την Ελλάδα. Ελάτε να με κάνετε πιο ισχυρό και να μπορώ να πάρω τις αποφάσεις που πρέπει να πάρω προφανώς. Φαντάζομαι ότι ο Χίτλερ δεν είχε να γίνει πιο ισχυρός από ό,τι έγινε. Ένας Χίτλερ Ερντογάν είναι, ο οποίος αναπαράγει φασιστικού τύπου και ολοκληρωτικού τύπου πολιτικά, πιστεύω, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται επιποδός ό,τι αφορά τη Συρία, ό,τι αφορά το Ιράκ, ό,τι αφορά την Κύπρο και το Αιγαίο. Και τη Θράκη γνωρίζετε ότι κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα έχουμε αναφορά στη Θράκη. Μη λησμονούμε τη Θράκη σε ό,τι αφορά την πολιτική του Ερντογάν. Εκτιμώ, παρότι έχουμε τη δυνατότητα και ως πολίτες, ο Εσχύλος το λέει πάλι για την πολιτική πολύ σωστά, ότι χρειάζεται να λέμε τα κέρια και τα σημαντικά, ας μιλήσουμε μόνο με τη Θράκη και την προσπάθεια που κάνει ο Ερντογάν προκειμένου να δείξει τα λεγόμενα προβλήματα εδώ των ανθρώπων. Εντάξει, εγώ θα πω τελειώνοντας, γιατί σίγουρα όλα αυτά επηρεάζουν και τη δική μας την περιοχή. Μην ξεχνάμε και το ζήτημα του προσφυγικού, παύλα μεταναστευτικού. Οι αριθμοί, οι τελευταίοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικοί. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες που λέει ότι θα στηθούν και κοντέινερ πάνω στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, στο φυλάκιο, στην Ορεστιάδα, γιατί οι ροές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση με τον τρόπο που συνεχίζεται στη Συρία, ενδεχομένως να ανοίξουν και οι κάνουλες, δηλαδή ο Ερντογάν να πάρει μια απόφαση και να πει: έχω και άλλα 3-4 εκατομμύριους Σύριους που περιμένουν να δουν τι θα κάνουν, θα αποφασίσουν να πάνε στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες να κατευθυνθούν. Η Frontex το είπε. Λοιπόν, που δεν είναι αντικειμενική η Frontex, είπε ότι ο Ερντογάν στέλνει όλους αυτούς τους ανθρώπους, που είναι μια οργάνωση που υποτίθεται θα έπρεπε να βοηθήσει την Ελλάδα, ουσιαστικά είναι μια. Εδώ μπαίνει και το ρόλος όμως του ΝΑΤΟ. Έτσι δεν είναι, για να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα μας και να κλείσουμε. Πολλά τα θέματα που μπορούμε να ανοίξουμε φυσικά, κύριε Μαλκίδη, αλλά και ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Ο ρόλος του είναι να ελέγχει, να βλέπει. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο τα αφήνει να γίνονται, έτσι δεν είναι? Ναι, θα μου επιτρέψετε κλείνοντας να στείλω ένα μήνυμα απελευθέρωση στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, τον Άγγελο Μητρετώδη και τον Δημήτρη Κούκλατζη, και στο συμπατριώτη μας, τον Έλληνα του Πόντου, τον Γιάννη Βασίλη Γιαλαλή, ο οποίος συμπληρώνει ένα χρόνο φυλάκισης επίσης στα τουρκικά κάτεργα. Είναι χιλιάδες οι φυλακισμένοι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε κατ' ονόμα το ζήτημα δημοκρατία στην Τουρκία. Εμείς ευχόμαστε όλοι οι ιστορικοί λαοί που ζήσαν στην Τουρκία και ζουν ακόμα να απελευθερωθούν. Το μοναδικό πρόβλημα, επαναλαμβάνω, στην περιοχή είναι το τουρκικό. Αν λυθεί αυτό, θα αναπνεύσει και όλη η περιοχή δημοκρατία. Ο κ. Σκουβέλης πάντως πριν από λίγη ώρα είπε για το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, μετά και τις εξελίξεις για τις πρόορες εκλογές, ότι προφανώς η απελευθέρωσή τους πηγαίνει λίγο πιο πίσω. Εντάξει, ναι, αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι, ξέρετε, κύριε Μαλκίδη, και με αυτό πραγματικά θα ολοκληρώσουμε, ότι υπάρχουν δύο οικογένειες, αν το δούμε σε ανθρώπινο πια επίπεδο, για να μην το ξεχνούμε, γιατί καλά όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες, δύο οικογένειες που αγωνιούν, που ανησυχούν, που δεν ξέρουν πραγματικά τι τους ξημερώνει αύριο για ένα περιστατικό που μετετράπει πραγματικά. Κανείς δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει. Έχουμε βρεθεί πια στο πιο ακραίο σημείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα δύο παιδιά, τα ορφανά του Γιώργου Μπαλταδόρου, τα οποία, όπως τα άλλα ορφανά των παιδιών των ημείων και άλλα, δεν θα γνωρίσουν. Ναι, γιατί ο Μπαλταδόρος δεν σηκώθηκε να κάνει βόλτα στον ελληνικό εθέρα, παρότι, γιατί δεν είχε τι άλλο να κάνει. Παρότι με ύβρις κάποιοι είπαν ότι έγινε αργοτικό ατύχημα. Καλά, αυτό το αφήνω στην ιστορία. Καλά, ας μην το σχολιάσουμε καν, δεν αξίζει ούτε να αναλώσουμε δευτερόλεπτο γι' αυτό, κύριε Μαλκίδη. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γελίο ισχυρισμό αποκάλεσε τον τουρκικό χαρακτηρισμό των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Αδριανούπολη ως απειλή για την Τουρκία ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Με τη γενικότερη διαπίστωση του κυρίου Γιούγκερ συμφώνησε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Ταγιάννη. Είπα ότι δεν θα δεχτούμε αυτήν την κατάσταση και πριν το Ορθόδοξο Πάσχα αυτοί οι δύο κύριοι θα πρέπει να έχουν απελευθερωθεί καθώς δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Θεωρώ πως είναι εντελώς γελίο ότι δύο Έλληνες στρατιωτικοί που βρέθηκαν κατά λάθος σε τουρκικό έδαφος αποτελούν απειλή για την Τουρκία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής και κυρίως σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας σχετικά με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Συμμερίζομαι απολύτως στη θέση σας. Οριστικά έκπτωτος με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κηρύχθηκε ο τέος τοποτηρητής της Μουφτίας Δημοτήχου Σερίφ Δαμάδογλου Μεμέτου Αχμέτ. Ο Μουφτής είχε επαφθεί από τη θέση του με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης μετά την αμετάκλητη καταδίκη του για απλή συνέργεια σε υπόθεση απάτης σε βάρος των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Οριστικά έκπτωτος με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κηρύχθηκε ο τέος τοποτηρητής της Μουφτίας Δημοτήχου Σερίφ Δαμάτογλου Μεμέτου Αχμέτ. Ο Μουφτής είχε επαφθεί από τη θέση του με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης μετά την αμετάκλητη καταδίκη του για την απλή συνέργεια σε υπόθεση απάτη σε βάρος των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Το ΣΤΕ είχε απορρίψει πριν από ένα χρόνο την αίτηση αναστολής του για τον ίδιο λόγο και πλέον απέρριψε και την κύρια αγωγή. Σε βάρος του, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να εκκρεμεί έρευνα για ταμιακό έλλειμμα που διαπιστώθηκε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νυν τοποτηρητής της Μουφτίας, Χαμζά Οσμάν, το Δεκέμβριο του 2016, όταν και πάθηκε ο Δαμάδογλου. Η υπόθεση αφορούσε στο ότι, αν και γνώριζε το ψευδές περιεχόμενο δηλώσεων που υπέβαλε ο αδερφός του για να εισπράξει κοινοτικές επιδοτήσεις από καλλιέργειες, εντούτοις δεν αναντιώθηκε στην υποβολή τους. Για την ίδια υπόθεση έχει καταδικαστεί και ο αδερφός του, ενώ τελικά η επίμαχη επιδότηση δεν καταβλήθηκε γιατί έγινε αντιληπτή η προσπάθειά τους από τις αρχές. Το Συμβούλιο Χαρίτων είχε απορρίψει στις 12 Μαΐου του 2017 την αίτηση απονομής χάριτος που είχε υποβάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ο Σερίφ Δαμάδογλου Μεμέτ. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας επισημαίνει στο σκεπτικό της ότι ο νομοθέτης δεν ανέχεται την άσκηση καθηκόντων από τον Μουφτή ή τον τοποτηρητή Μουφτίας από πρόσωπα που θεωρεί ότι λόγω της αμετάκλητης καταδίκης τους για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ηθική υπόσταση και το απαιτούμενο κύρος και δεν μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους για την άσκηση των προβλεπόμενων από τον νόμο καθηκόντων τους. Σύσκεψη έγινε στη Νέα Καρβάλη στην Καβάλα για το θέμα των αέριων ρήπων και την βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων παρουσία στελεχών της περιφέρειας και του Δήμου Καβάλας αλλά και πολλών ακόμα φορέων, κατοίκων αλλά και εκπροσώπων της εταιρείας. Αφορμή στάθηκε το θέμα της δυσοσμίας στην Καρβάλη, κυρίως την Μεγάλη Εβδομάδα, με την αναπληρώτρια διευθύντρια της εταιρείας στα λιπάσματα, την κυρία Θεοδόρα Κουλουρά, να τονίζει ότι οι μετρήσεις των ρήπων που γίνονται από την βιομηχανία δείχνουν ότι είναι πολύ πιο κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Η ομιλία της κυρίας Κουλουρά διεκόπη από πλευράς των κατοίκων της Καρβάλης, από τους οποίους τονίστηκε με έμφαση η αφισβήτηση στις μετρήσεις της εταιρείας, ενώ η Δήμαρχος Καβάλας ανακοίνωσε ότι ο Δήμος θα προμηθευτεί μετρητές ρήπανσης που θα τους εγκαταστήσει στην περιοχή. Υπάρχουν δύο στοιχεία που έχουν τεθεί. Το πρώτο είναι μια επιτροπή η οποία θα συντονίζει ή θα παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώνει τους φορείς με τη συμμετοχή όλων. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια πρόταση και ένα ψήφισμα το οποίο υπογράφεται από τους παρευρισκομένους. Το ζήτημα είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να πούμε ότι σήμερα πρέπει να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν την αγωνία τους. Και αυτή η αγωνία είναι δύσκολο να απαντηθεί στον κάθε άνθρωπο. Είναι δυνατόν να του πεις ότι ξέρεις δεν κινδυνεύεις γιατί το λέει ο νόμος, γιατί το λένε οι μετρήσεις, γιατί τηρούνται αυτά τα οποία απαιτεί η νομοθεσία και να το πιστέψει. Ο καθένας έχει τις αμφιβολίες του μέσα. Σε τόσο σοβαρά ζητήματα πρέπει να λέμε αλήθειες. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλήθεια πρώτη. Έχετε δύο εργοστάσια στην περιοχή σας που είναι από τα λίγα που απέμεινε. Μπορώ να συνεχίσω, κυρία. Άκου πρώτα και μετά μιλά. Το εργοστάσιο είναι οικονομικός πνεύμονας στην περιοχή, δεν το συζητώ. Η λειτουργία τους είναι ζωτικής σημασίας. Πριν λίγο καιρό οι απολυμμένοι κάναν αγώνες για να... Άσε να μιλήσω, βρε. Να σε χαίρε τη μανούλα σου.
γεγονός ότι δίνει δουλειά σε τόσο κόσμο δεν σημαίνει ότι θα λειτουργεί σε βάρος της δημόσιας υγείας. Τελεία και πάγω. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις, οι οποίες προσβάλλουν το υπέρτατο αγαθό της υγείας, δεν πρέπει ποτέ να γίνονται δεκτοί. Αυτών που υπήρχαν και εξακολουθούν και υπάρχουν σήμερα μέσα στην αίθουσα, δόθηκε ένα δυνατό μήνυμα. Ο απλός κόσμος που μίλησε αναφέρει τις ανησυχίες του για την υγεία. Η βιομηχανία λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δικαίωμα είναι έτσι. Θέλουμε όμως να το δούμε με αποτελέσματα, με πραγματικές μετρήσεις, οι οποίες θα είναι αντικειμενικές και αμερόληπτες από οποιονδήποτε άλλον τρίτο φορέα. Έτσι, γι' αυτόν τον λόγο πήραμε εμείς και την απόφαση μέσα από τη δημοφέλεια για την τοποθέτηση ενός ανεξάρτητου μετρητή, αμερόληπτο, ο οποίος να βγάζει μετρήσεις. Να βγάζει μετρήσεις και να μπορεί με αυτές τις μετρήσεις η περιφέρεια να επιβάλλει κυρώσεις. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, προσπαθεί και κάνει επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μία από αυτές τις επενδύσεις είναι και αυτή που προαναφέρατε και αναρωτιόσασταν τι ακριβώς κάνει. Είναι αυτά τα πλυντήρια, διότι φροντίζει όχι να τηρεί τα όρια μόνο της ελληνικής νομοθεσίας, επειδή ακριβώς βρίσκεται σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθεί να τηρεί και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, αλλά ακόμη περισσότερο να φτάνει στα όρια που μπορεί κανείς να φτάσει με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Αυτές προσπαθεί να εφαρμόζει. Γι' αυτό το... Οφείλουμε να ακούσουμε ό,τι πρέπει να μας πούνε. Δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Οφείλουμε να ακούσουμε και μετά θα απαντήσουμε και θα αντιδράσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά, ρε παιδιά. Οφείλουμε να ακούσουμε. Στη μνήμη όλων των νεκρών, των προγόνων μας που ήρθαν εδώ και πεθαίναν από ελονοσία και πίνανε τα νερά, τα βρώμικα και κανείς δεν τους έλεγε τίποτα και τώρα πεθαίνουμε από τον καρκίνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όλοι εσείς αν μιλούσατε σε οποιοδήποτε άλλο χωριό δεν θα υπήρχατε καν εδώ μέσα. Θα είχα, ούτε στο νοσοκομείο δεν σας προλάβαιναν. Εγώ το έχω ζήσει, σας το λέω, έτσι είναι τα πράγματα. Και τσάπα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ απορώ πώς σας κοιτάνε και σας ακούνε. Απορώ! Να ησυχάσουμε λίγο, να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Σήμερα είχαμε μια ευχάριστη, θα έλεγα, και πρωτόγνωρη εμπειρία, μια λαϊκή συνέλευση για ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής μας. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Στο τέλος έκανα μια πρόταση και θα κλείσω με αυτήν. Θεωρώ ότι για να λυθούν τα θέματα θα πρέπει να υπάρχει μια συνοδοιπορία της κοινωνίας, της βιομηχανίας και της δημόσιας διοίκησης. Είναι ο μόνος τρόπος να λυθεί και τα περιβαλλοντικά θέματα στην περιοχή μας πρέπει να λυθούν με τη βιομηχανία εν λειτουργία. Γι' αυτό πρέπει σε οποιαδήποτε λύση
προκύψει από αυτή τη συνέλευση αλλά και από το μετέπειτα όργανο που θα προκύψει, να συμμετέχει και η βιομηχανία, η οποία θα πρέπει να χρηματοδοτήσει είτε συνολικά είτε εν μέρη την οποιαδήποτε λύση θα προταθεί. Θα σταθούμε για λίγο ακόμα στη σύσκεψη και σε όλα αυτά που έγιναν, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Καρβάλη για το θέμα των αέριων ρήπων, όπως είπαμε και πριν από λίγο, και την βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων, παρουσία στελεχών της περιφέρειας, του Δήμου Καβάλας και πολλών ακόμα φορέων, κατοίκων βεβαίως και εκπροσώπων της εταιρείας. Αφορμή στάθηκε το θέμα της δυσοσμίας στην Καρβάλη, με την αναπληρώτρια, μάλιστα, διευθύντρια, όπως είδατε στο προηγούμενο ρεπορτάζ της εταιρείας, την κυρία Κουλουρά, να τονίζει ότι οι μετρήσεις των ρήπων που γίνονται από την βιομηχανία δείχνουν ότι είναι πολύ πιο κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά συνολικά, γιατί και αντιδράσεις υπήρξαν και ενστάσεις υπήρξαν και φωνές, και παραλίγο να πιαστούν και στα χέρια. Γιώργο, ο Γιώργος Καρανίκας από την Καβάλα είναι μαζί μας. Ηλεκτρισμένο το κλίμα στη σύσκεψη για την ατμοσφαιρική ρήπανση της Καβάλας. Δυστυχώς φαίνεται ο στίχος του Ρίτσου που λέει «Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά», δεν έπιασε στην Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων της Νέας Καρβάλης, οι οποίοι προτίμησαν να τους χαϊδέψουν περισσότερο τα αυτιά οι ομιλητές παρά να τους απαντήσουν σε αυτό που ήταν το ζητούμενο. Δηλαδή να τους απαντήσουν τι ακριβώς συμβαίνει ή τέλος πάντων τι ακριβώς μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Αυτό είναι, ήταν και το ζητούμενο της Λαϊκής Συνέλευσης, ότι έπρεπε ουσιαστικά να μπει το θέμα επιτάπητος, να πει ο καθένας την άποψή του, να γίνουν ερωτήσεις από τους κατοίκους και να πάρουν απαντήσεις. Ανταυτόν υπήρξαν μονόλογοι. Μονόλογοι από όλες τις πλευρές, αλλά και αντεκλήσεις και ορισμένοι ηλεκτρικοί τραμπουκισμοί, οι οποίοι φυσικά δεν συνέβαλαν καθόλου σε αυτό το κλίμα το οποίο έπρεπε να γίνει σε αυτή την συνέλευση. Γιώργο, οι κάτοικοι δικαιολογημένως ανησυχούν για την υγεία τους, ανησυχούν για το περιβάλλον, ανησυχούν για τα παιδιά τους, όπως υπόθηκε πολλές φορές μέσα σε αυτή την συνάντηση. Από την άλλη πλευρά, η δήμαρχος, η κυρία Τσανάκα, είπε ότι ο Δήμος Καβάλας θα προμηθευτεί μετρητές ρήπανσης που θα τους εγκαταστήσει στην περιοχή. Ο κύριος Μαρκόπουλος ανακοίνωσε ότι τα υπάρχοντα συστήματα είναι παροχημένα, έτσι, μηχανήματα μέτρησης, και πρέπει να αναβαθμιστούν. Το θέμα είναι ότι τελικά αυτή η συνάντηση δεν κατέληξε πουθενά. Φαινά, έτσι δεν είναι. Τίποτε. Έγινε μία τρύπα στο νερό. Κοίταξε να δεις. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Η κυρία Δήμαρχος τους χάιδεψε τα αυτιά. Τους τα είπε έτσι συναισθηματικά και τους είπε ότι θα πάρει και ένα σύστημα το οποίο θα μετράει τη ρήπανση. Ωραία. Και μετά πες ότι μετράει τη ρήπανση. Ποιος θα τα αξιολογήσει όλα αυτά, ποια επιτροπή θα τα αναλύσει και τι συμπέρασμα θα βγάλει. Απ' την άλλη μεριά, η αντιπεριφέρεια είναι αυτή η οποία με την διεύθυνση περιβάλλοντος είναι η καθήλυνα αρμόδια να μετρήσει τους ρήπους και να επιβάλλει τις κυρώσεις μαζί με το Υπουργείο, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γιατί δηλαδή να μην γίνει συνδυαστικά. Δηλαδή να βάλει, αφού θέλει τόσο πολύ ο Δήμος το μηχάνημα, να βάλει και η διεύθυνση περιβάλλοντος τους επιστήμονες της, τέλος πάντων, και το σύστημα να λειτουργήσει και να γίνει αξιολόγηση των ρήπων. Οι κάτοικοι μπορεί να έχουν δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν δίκιο. Έχουν δύο εργοστάσια στα πλευρά τους. Τα λιπάσματα και τα πετρέλαια, Γιώργο. Και το άλλο δυτικά, ορίστε. Τα λιπάσματα και τα πετρέλαια. Αυτό λέμε. Τα πετρέλαια λοιπόν είναι στα ανατολικά τους και τα λιπάσματα είναι στα δυτικά του οικισμού. Έχουν πολύ σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι αυτό που συμβαίνει εκεί είναι ανεπίτευτο. Ωραία. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσεις με τη λογική και με την προσήγουσα στρατηγική. Γιατί κάποιοι λοιπόν μίλησαν και για θανάτους από καρκίνο, έτσι. Εντάξει, και εγώ μπορώ να πω ότι πεθαίνουν άνθρωποι στη θάλασσα από πνιγμό το καλοκαίρι. Δεν λέει κάτι αυτό. Αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία πολλές φορές πρέπει να έχει και τη βάση και τη βαρύτητα. Ωραία. Λέχθηκε και αυτό στη συνέλευση χθες. Είπαν ότι πεθαίνουν από καρκίνο. Ωραία, πώς είναι αυτοί που πέθαναν από καρκίνο, από τι καρκίνο πέθαναν, σε βάθος χρόνου πρέπει αυτά να γίνουν μια μελέτη ανθρωπογεωγραφική, δεν ξέρω πώς μπορώ να την ονοματίσω, δεν είμαι τόσο ειδικός, και να βγάλει ένα συμπέρασμα αυτοί οι θάνατοι από πού προήλθαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να γίνει. Και οι καταγραφές που πρέπει να γίνουν πρέπει να έχουν ένα στόχο. Να αναδείξουν το πρόβλημα σε μια σωστή και υγιή βάση. Από εκεί ξεκινάς.
Έχουν δίκιο όλοι όσοι φωνάζουν. Έτσι, οι κραυγές δεν βοηθούν σε τίποτα. Αυτοί που χαϊδεύουν τα αυτιά και μιλάνε και λένε για μηχανήματα που θα εγκαταστήσουν και ουσιαστικά λαϊκίζουν. Εντάξει, η Δημοτική Αρχή βέβαια εξαπέλυσε τα πειρά της και στην αντιπολίτευση που δεν συνένεσε για να πάρθουν τα χρήματα, όλο αυτό που έγινε με τη δημοφέλεια. Αυτό πολιτικά εγώ το θεωρώ ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αν το να λες μία κουβέντα χωρίς να τεκμηριώνεις και που ξέρεις για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν ψήφισε αυτό το πράγμα και ποια άποψη είχε. Η αντιπολίτευση, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, είπε ότι ναι, να νοικιάσουμε τα μηχανήματα, όχι να αγοράσουμε, ούτε να φτιάξουμε από την αρχή τα μηχανήματα τα ξένα. Να φτιάξουμε, να νοικιάσουμε ένα μηχάνημα, να μετρήσουμε. Δεν είπε, δεν ήταν αρνητική πάνω σε αυτό. Εγώ πάντως υπογραμμίζω αυτό που είπε και η... Κάποιοι όμως θέλουν να χτίσουν ένα διαφορετικό διάλογο πάνω στο θέμα. Και αυτό είναι το ανεπίτρεπτο της υπόθεσης. Μάλιστα. Γιώργο, και να μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρώτην ως οι πρώην μάλλον νυν πια εργαζόμενοι, έκαναν ένα πολύ μεγάλο αγώνα όταν είχαν βρεθεί στο δρόμο από μια στιγμή στην άλλη για να ξανα... Αλλά αυτό θέλει πολύ συζήτηση, ας το μην το πιάσουμε. Γιατί λέει, θέλω να πω ότι αν τα δει όλα κανείς συνολικά... Δεν είναι συζήτηση αυτή. Αυτό έχει άλλες προεκτάσεις, οι οποίες θέλει μια ολόκληρη εκπομπή. Για ναι, αλλά και αυτό υπόθηκε και από την Δήμαρχο. Ότι τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Έτσι, ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να παρθούν, είπε η κυρία Τσανάκα, κάποιες αποφάσεις με την έννοια ότι από τη μία έχουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά από την άλλη φυσικά δεν πρέπει να βάλουμε σε κίνδυνο σε καμία περίπτωση τις ανθρώπινες ζωές. Όχι, όχι, μην μπερδεύουμε το ένα θέμα με το άλλο. Τι θα πει θέσεις εργασίας? Εδώ μιλάμε για την υγεία των ανθρώπων και δεν μιλάμε μόνο για την υγεία των κατοίκων της Καρβάλης. Είναι το Χαλκερό, είναι η παλιά Καβάλα, είναι το Κρυονέρι, είναι η Καβάλα ίδια, η Σαν Πόλη, το παλιό κτλ. Οι ρήποι δεν αφορούν μόνο την Καρβάλη. Έτσι. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα απαντήσει επιστημονικά που πάνε οι ρήποι? Μπορεί να απαντήσει κανείς? Μπορεί να απαντήσει κανείς όταν δεν υπάρχει μια ουσιαστική μελέτη πάνω στο θέμα? Μόνο οι ειδικοί μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Άρα λοιπόν, Γιώργο, τελειώνοντας, δόθηκε κάποιο ραντεβού το επόμενο διάστημα? Τι θα γίνει δηλαδή? Είπε ο Δήμος ότι θα κάνει μια επιτροπή η οποία θα αποτελείται από διάφορα άτομα. Αυτές οι επιτροπές μας έχουν φάει στην Ελλάδα. Εντάξει, ο αείμνηστος Καραμαλής έλεγε, αν δεν θες κάτι ναι, κάνε μια επιτροπή. Κάνε μια επιτροπή. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το είπα και εγώ. Αυτές οι επιτροπές μας έχουν φάει σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, το μόνο που έχω αποφασιστεί μέχρι στιγμής, θα πάρουμε κάποια ανταλλακτικά, τα οποία θα τα πάρουμε εφόσον τα εγκρίνει και η Επίτροπος. Και ή θα νοικιάσουμε ένα σταθμό. Βρήκαμε και τον επιστήμονα, έναν καβαλιώτη επιστήμονα, ο οποίος ο άνθρωπος δέχτηκε και αυτός να συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ουσιαστικά από την Λαϊκή Συνέλευση, η οποία θα έπρεπε να βγει μια ουσία και ένα διατάφτα, δεν βγήκε. Μάλιστα. Δεν βγήκε. Δηλαδή έγινε μια ολόκληρη φασαρία για το τίποτα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Τις εξελίξεις που αφορούν την ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη και το γεγονός ότι η βιομηχανία πέρασε σε ιαπωνικά χέρια, σχολιάζει ο Δήμαρχος, ο κύριος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος. Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε πριν από λίγες ημέρες η είδηση ότι η Japan Tobacco συμφώνησε για την εξαγορά της Nosscoi Tabac, της καπνοβιομηχανίας του Ιβάν Σαββίδη στην Ξάνθη, που κατέχει και τα πλειοψηφικά ποσοστά της ΕΚΑΠ, αντί τιμήματος 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν και η ιαπωνική εταιρεία κάνει λόγο στη σχετική ανακοίνωσή της για μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις πριν επιτευχθεί η συμφωνία, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, οι συνεχιζόμενες περιπέτειες του Σαββίδη με το πρόστιμο της ΕΚΑΠ, αλλά και η περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από το πρόσωπο του ομογενούς επιχειρηματία, τροφοδότησαν φημολογίες περί αποχώρησης, οι οποίες όμως διαψεύτηκαν αμέσως από το περιβάλλον του. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2018. Το ευχάριστο είναι ότι η ΣΕΚΑΠ θα εξακολουθήσει να λειτουργεί, κάτι το οποίο ήταν ζητούμενο και τα προηγούμενα χρόνια με την πώλησή του στον Ιβάν Σαββίδη, στην Τοσκόη τότε, αλλά και είναι ζητούμενο και σήμερα, και βλέπουμε ότι γίνεται πράξη και ανακουφίζει, θα έλεγα, όλους τους κατοίκους της περιοχής με την πώλησή της σε έναν κολοσσό, τον Ιαπωνικό κολοσσό. Δεν σας κρύβω ότι ήδη ο Δήμαρχος Ξάνθης έχει αποστείλει πρόσκληση προς τον Ιάπωνα πρέσβη να επισκεφτεί την περιοχή, γιατί η περιοχή προσφέρεται, θα έλεγα, και για άλλες επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί στην περιοχή το κύτταρο με τα εργοστάσια τα οποία υπήρχε στο παρελθόν, αλλά η κρίση δυστυχώς την έφερε σε αυτή την κατάσταση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, θα έλεγα, με αυτήν την εξέλιξη, πάνω απ' όλα γιατί θα βρει δουλειά ο κόσμος.
Την περιμέναμε την ευχάριστη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αναφέρομαι βεβαίως στις εξελίξεις με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρη. Σας είπαμε και από χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης ότι τελικά οι σπόροι δίνονται από χθες κανονικότητα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ήρθε η ανάσταση που περίμεναν οι εργαζόμενοι και η παραγωγή. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο προϊστάμενος της γεωπονικής υπηρεσίας στο εργοστάσιο της Ορεστιάδας. Κύριε Φωτιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μπασκάκη. Λοιπόν, μπορεί με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά η ανάσταση ήρθε νομίζω σήμερα, δηλαδή από χθες το μεσημέρι, πρέπει να είστε λιγότερο, είστε πιο ανακουφισμένος τέλος πάντων, είστε ικανοποιημένος έστω και αργά με αυτή την εξέλιξη. Κοιτάξτε κύριε Μπασκάκη, αυτή η καλλιέργεια τα τέφτας παίρνουν στον κάμπο του Εύρου από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 71-72 πρωτοσπάρθηκαν τα πρώτα χωράφια με τέφλα. Και μετά από τόσα χρόνια, εγώ του πρώτου τουλάχιστον θα το θεωρούσα έγκλημα να μην έχει ο κάμπος του Εύρου έστω ένα στρέμμα τέφλα. Λοιπόν, χθες μας δώσανε την έγκριση και πολλοί παραγωγοί που τους λέμε ότι πήραμε την έγκριση να σπείρουμε ζαχαρότεφλα δεν μας πιστεύουν. Το θεωρούν σαν ποντιακό ανέκδοτο, γιατί είναι πρωτοφανές αυτό τώρα, 18 Απριλίου, να παίρνουμε έγκριση να σπείρουμε τέφλα. Τα τέφλα στο νομό μας σπέρνονται από τις πρώτες αερινές καλλιέργειες που σπέρνονται είναι τα τέφλα. Κανονικά πρέπει να δίνουμε σπόρια από την 1η Ιανουαρίου. Υπήρξε μια άδικη μεταχείριση απέναντι μας, θα μας καθυστερήσουν να μας δώσουν το OK μετά από μια εβδομάδα. Σε αυτήν την εβδομάδα, δηλαδή, τι θέλω να πω, τα άλλα εργοστάσια σπέρνανε από την προηγούμενη Τετάρτη. Χάσαμε κάθε μέρα, χάναμε περίπου 1000 στρέμματα, εξαγριώσαμε τους αγρότες, τίμωσαν οι αγρότες, πολλοί εγκατέλειψαν. Την πληρώσατε κι εσείς κύριε Φωτιάδη. Είναι απόλυτη δικαιολογημένοι οι αγρότες. Είναι πάρα πολύ απόλυτα δικαιολογημένοι. Παρ' όλα αυτά είναι αγρότες οι οποίοι είναι φανατικοί στην τεφλοκαλλιέργεια. Κράτησαν τα χωράφια τους, κάναν υπομονή και έρχονται τώρα και παίρνουν σπόρο για να σπείρουν ζαχαρότεφλα. Άρα, από χτες μέχρι και σήμερα, κύριε Προϊστάμενε, πόσες αιτήσεις έχουν γίνει, πώς είναι οι ενδιαφερόμενοι τέλος πάντων. Έχουμε δώσει σπόρια για περίπου 1500 στρέμματα. Εάν ήταν αρχές Ιανουαρίου και ήταν πληρωμένος ο κόσμος, άσχετα και αν είχαμε ασυγκόμη στα τέφλα, έχω την εντύπωση ότι θα σπέρναμε πάνω από 25.000 στρέμματα. Εάν μας αφήνανε να σπείρουμε από την ημέρα που σπέρνανε τα υπόλοιπα εργοστάσια, δηλαδή την προηγούμενη Τετάρτη, θα πιάναμε έναν αριθμό γύρω στα 10-12.000 στρέμματα. Τώρα, με μια εβδομάδα καθυστέρηση, επειδή βλέπω, γυρίζω στον κάμπο και βλέπω ότι πολλά χωράφια τα οποία ήταν προγραμματισμένα για σπορά τέφλων και σπέρνονται με άλλες καλλιέργειες, κάνουμε έναν υπολογισμό να σπείρουμε τουλάχιστον 5.000 στρέμματα. Έστω 5.000 στρέμματα στον νομό Ροδόπης και στον νομό Εύρο. Έστω 5.000 στρέμματα, κύριε Προϊστάμενε, για να μην χαθεί τεφλοκαλλιέργεια καταρχήν. Για να μην χαθεί. Έτσι που είναι πολύ βασικό. Είναι. Τώρα, κατά δεύτερον, τι θα γίνει όμως με το εργοστάσιο, αν θα δουλέψει, αν θα ανοίξει ή όχι, ή αν θα μεταφερθούν αυτά τα τέφλα κάτω στο πλατή, θα το δούμε στην πορεία. Ένα-ένα. Κοιτάξτε, με τις διοικήσεις εγώ δεν μπορώ να βρω άκρη. Και τι θέλω να πω. Το 2013 είχαμε 55.000 τόνους και το εργοστάσιο δούλεψε. Το 2014 είχαμε 125.000 τόνους και το εργοστάσιο δεν δούλεψε. Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται. Πάντως, αυτό που τρέχουμε αυτή τη στιγμή είναι να σώσουμε πρωτίστως την καλλιέργεια. Μάλιστα. Γιατί προεξέχει η καλλιέργεια. Και είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Σε αυτήν τη θέση που βρίσκομαι εγώ, δεν βρέθηκε ποτέ κανένας συνάδελφός μου. Είμαι σίγουρη, κύριε Φωτιάδη. Μου είπατε προηγουμένως προϊστάμενο. Είμαι προϊστάμενος στον εαυτό μου. Δεν έχω υφιστάμενο εγώ κανέναν. Αυτό είναι πρωτοτυπία. Υφιστάμενο δεν έχω κανέναν. Είμαι προϊστάμενος στον εαυτό μου. Αυτή τη στιγμή κάνουμε και συγκομιδή, κάνουμε και σπορά. Ποτέ δεν έγινε αυτό στα χρονικά. Μάλιστα. Έχει γίνει μια χρονιά το 1998, αλλά ποτέ δεν γίνεται αυτό. Είναι σαν να παίρνει κάποιος άδεια και να πηγαίνει να κάνει ταυτόχρονα την ίδια μέρα να κάνει μπάνιο σε θάλασσα. Καταλαβαίνω τι λέτε απόλυτα, κύριε Προϊστάμενε. Η αλήθεια είναι ότι οι εποχές άλλαξαν, τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά πια. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας. Με όποιο τρόπο και με όποιο μέσο, προκειμένου και η καλλιέργεια, είπαμε, να διατηρηθεί, αλλά και το εργοστάσιο να παραμείνει ανοιχτό, το φουγάρο να μην σβήσει για πάντα. Μένουμε λοιπόν στη θετική είδηση ότι από χθες δίνεται ο σπόρος, δίνονται οι σπόροι και θα δούμε τελικά πώς θα κυλήσει και αυτή η διαδικασία, κύριε Φωτιάδη. Σας ευχαριστώ.
Εμείς επειδή είναι η δουλειά μας αυτή, κύριε Πασχάκη, θα τρέξουμε. Εγώ θα πάω και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα δώσω σπόρια στους αγρότες που δεν διαπερθούν να σπείρουν την αγρότευλα. Θα κάνουμε ό,τι δυνατόν για να σώσουμε την καλλιέργεια. Δεν μπορώ να πω για λειτουργία του εργοστασίου, γιατί βλέπω ότι τα τέφλα είναι τόσο λίγα που είναι πάρα θα δούμε. Ένα βήμα τη φορά, κύριε Φωτιάδη, εδώ που φτάσαμε δυστυχώς, ένα βήμα τη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Προϊστάμενε. Να είστε καλά, καλά απόγευμα. Να είστε καλά. Την μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών την δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου αλλά και την καθιέρωση της απλής αναλογικής ανακοίνωσε και επίσημα από το βήμα του κοινού συνεδρίου ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ ο Υπουργός Εσωτερικών ο κ. Κουρλέτης, όπως είπε στο νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει τις επόμενες ημέρες για διαβούλευση, χωρίς πάντως να προσδιορίσει το χρόνο τόσο της ανακοίνωσης όσο και κυρίως της διαβούλευσης. Την δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 2019 θα διεξαχθούν τελικά οι αυτοδιοικητικές εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αυτό διεμήνυσε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης στο έκτακτο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Οι πρόεδροι ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, Γιώργος Πατούλης και Κώστας Αγοραστός, ανοίγοντας τις εργασίες του κοινού συνεδρίου των δύο κορυφαίων θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης, έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση και ειδικότερα στο Υπουργείο Εσωτερικών να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της ως προς την αυτοδιοίκηση και να δημοσιοποιήσει το αναμενόμενο νομοσχέδιο παρέχοντας επαρκή χρόνο διαβούλευσης. Και σε καμιά περίπτωση δεν θα υπάρξει κανένας είδους ευνηδιασμός. Δεν θα υπάρξει κανένας είδους ευνηδιασμός όταν μιλάμε για μια σοβαρή μεταρρύθμιση, για μια σοβαρή μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Και διαβούλευση θα υπάρχει λοιπόν στην τελική φάση και θα αξιοποιήσουμε και τα συμπεράσματα από τον πολύμορφο διάλογο των προηγούμενων μηνών. Το πρώτο το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι θα προβλέπεται η αποσυσχέτιση των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών από τις ευρωεκλογές. Η μετάθεσή τους θα γίνει μέσα από τον συγκεκριμένο νόμο για την δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 2019. Εμείς λέμε λοιπόν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και κυρίως δημοκρατία, συνένεση, σύνθεση. Αυτό είναι το σημαντικό το οποίο πρέπει να κατακτήσουμε. Αυτό έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και η αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να κρύβεται κανείς καμιά μειοψηφία πίσω από το άλοθη ότι κοίταξε δήμαρχε, δεν στα μόνο σου, εσύ με τους δικούς σου, εγώ μπορεί να καταψηφίζω εσαΐ. Αυτή η στάση ανευθυνότητας δεν δικαιολογείται για κανέναν, είτε είναι στην πλειοψηφία, είτε είναι στη μειοψηφία. Κυρίες και κύριοι, στο υποκατάθεση νομοσχέδιο θα προβλέπετε προφανώς στη βάση της καθιέρωσης απλής αναλογικής και η δυνατότητα να ορίζονται με πρόταση του Περιφερειάρχη και του Δήμαρχου να ορίζονται αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι από όλες εκείνες τις δυνάμεις που θα συγκροτούν τη νέα πλειοψηφία από τη στιγμή που δεν θα έχει προκύψει. Έτσι απαιτεί η δημοκρατία. Στη Ροδόπη τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε και συγκεκριμένα στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα μέσω Skype με τον Ντίνο τον Χαριτόπουλο από την εφημερίδα Ελεύθερη Άποψη της Ροδόπης, γιατί ο Ντίνος και αυτή την φορά και αυτή την εβδομάδα ασχολείται με ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά στο φράγμα του Ιασίου και όταν ήταν δήμαρχος είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο έργο. Εγώ θα πω, Ντίνο, αφού σε καλησπερίσω, ήμουν 9 και γέρασα, διότι θυμάμαι τότε την Βάσο Παπανδρέου, αν δεν κάνω λάθος, που είχε και έρθει για να βάλετε μαζί όταν ήσουν δήμαρχος το θεμέλιο λίθο και έτσι. Κάπου εκεί στο 2001. 2001. Εσύ ήσουν μια, αλλά δεν γέρασες, εντάξει. Σε ευχαριστώ, Ντίνο μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ερχόμαστε όμως απότομα να προσγειωθούμε στο 2018, 17 χρόνια σχεδόν μετά ΠΕΣ, και τα πράγματα όμως δεν έχουν προχωρήσει όπως θα έπρεπε. Τώρα στην εφημερίδα σου αναφέρεσαι στο συγκεκριμένο θέμα και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το διαγωνισμό για την αποπεράτωση του φράγματος. Έτσι ακριβώς. Κοίταξε, όπως πολύ σωστά έπεσε, το έργο θεμελιώθηκε το 2001 προς 2002. Είχε έρθει τότε υπουργός εσωτερικών και έπρεπε μέσα σε 8 χρόνια να ολοκληρωθεί. Δυστυχώς περάσαν 16-17 χρόνια και το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει όμως ένα θετικό, ότι έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και σε ένα τελικό στάδιο. Έτσι λοιπόν τώρα, με χρήματα της περιφέρειας, δημοπρατείται η ολοκλήρωση του έργου, που πιστεύουμε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να επιτευχθεί. Όπως αντιλαμβάνεσαι, κύριε Γκή, και εκεί θα ήθελα να σταθώ, αυτό το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία για ολόκληρο τον νομό Ροδόπης, ακόμα και για τη Θράκη, αλλά ιδιαίτερα για την επαρχία Σαπών,
την ευρύτερη περιοχή Σαμπών και για το Δήμο Μαρουνία Σαμπών. Καταρχήν, προκύπτουν πάρα πολλά θετικά από την λειτουργία του έργου στο καθαρό και φυσικό του αντικείμενο, που είναι η ίδρυυση, που είναι η άρδευση των χωραφιών. Αυτό βέβαια θα είναι ένα επόμενο στάδιο που υπολογίζεται αρχικά να αρδευτούν γύρω στις 20-25.000 και αργότερα ίσως φτάσουν τα 50.000 στρέμματα. Για εκεί θα χρειαστούν βέβαια και άλλα κονδύλια με την κατασκευή των δικτύων άρδευσης. Πριν από αυτό όμως, εγώ θα ήθελα να επισημάνω κάποια άλλα ζητήματα στα οποία μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο και να βοηθήσει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής αυτό το φράγμα. Ένα από αυτά τα σημεία είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος και ενός περιβάλλοντος που θα είναι πάρα πολύ εμπλουτισμένο. Και η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής αναμένεται να εμπλουτιστούν πάρα πολύ από αυτό το φράγμα. Το φράγμα μπορεί να γίνει ένας τουριστικός προορισμός. Η περιοχή μπορεί να αξιοποιώντας προγράμματα όπως το Leader να γίνει επίκεντρο επισκεψιμότητας είτε για σχολεία, είτε για πανεπιστήμια, είτε για ερευνητές, είτε για φυσιολάτρες, είτε για απλούς πολίτες που θέλουν, γιατί το τοπίο της περιοχής Κιζαρίου και της ορεινής Ροδόπης φημίζεται. Μπορεί παράλληλα όμως αυτό το έργο να φανεί και να αποδειχθεί και η σωτηρία στον τομέα της υδροδότησης της πόλης των Σαμπών και κάποιων οικισμών, που τελευταία αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ πιστεύω λοιπόν, και κάνω έκκληση τώρα, να συμπεριληφθεί μέσα στα έργα που θα γίνουν και η δυνατότητα κάποιων υποδομών, ώστε με μια καλή μελέτη και με την ένταξη ενός έργου στο ΕΣΠΑ, η πόλη των Σαμπών να υδροδοτηθεί από το φράγμα του Ιασίου και να λυθεί και το πρόβλημα το ποσοτικό και ό,τι άλλο πρόβλημα υπάρχει με την ίδρυυση. Αυτό υπάρχουν τα παραδείγματα. Βλέπουμε ότι ο Δήμος Κομωτινής κάνει κάτι ανάλογο με το φράγμα της Γρατινής. Δεν θα αναφερθώ στο παράδειγμα του Μαραθώνα και της Αθήνας. Πάντως για την περιοχή μας, αν ολοκληρωθεί και όταν ολοκληρωθεί αυτό το φράγμα, θα είναι μια μεγάλη πηγή πλούτου, ζωής και ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι, Ντίνο, και σε αυτό συμφωνούμε όλοι, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή έτσι κι αλλιώς, τότε το 2001, ότι ουσιαστικά μιλάμε για ένα έργο πνοής, όπου θα άλλαζε όμως και την εικόνα, όπως πολύ σωστά επεσήμανες, την εικόνα της ευρύτερης περιοχής, έτσι ευρύτερα του νομού Ροδόπης, όχι μόνο δηλαδή για τον Δήμο Μαρονία Σαπών. Είναι ένα έργο το οποίο φυσικά θα βοηθήσει τους αγρότες πρώτα και κύρια, αλλά θα λύσει και άλλα ζητήματα, όπως σωστά επεσήμανες, και το θέμα της υδροδότησης στην περιοχή των Σαπών. Τουρισμός, οικοτουρισμός, οικοσύστημα. Ακόμα με τους ειδικούς που μιλούσαμε από τότε, Κυριακή, ευελπιστούσαν ότι, όχι ευελπιστούσαν, υπολόγιζαν ότι θα έχουμε και προς το βέλτιστο μεταβολή των κλιματολογικών συνθήκων στην περιοχή. Πάντως, αυτό που καταλαβαίνω και από τη σημερινή μας επικοινωνία, Ντίνο, είναι ότι πρέπει να ενταθούν, αν θέλεις, οι προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα κάποια στιγμή, έτσι. Για μένα ο τίτλος είναι, αφού θα ολοκληρωθεί το φράγμα του Ιασίου, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και διεργασίες για την κατασκευή των δικτύων άρδευσης, για την αξιοποίησή τους στον τουριστικό, οικοτουριστικό και οικολογικό τομέα και για την αξιοποίησή τους στον τομέα της υδροδότησης εκτός της άρδευσης, δηλαδή υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής. Αν αυτό είναι το καμπανάκι τώρα, αφού θα ολοκληρωθεί το φράγμα, πρέπει μαζί να τρέξουμε και τα άλλα όλα παράλληλα για να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και να ωφεληθεί συνολικότερα η περιοχή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά που είπες, Ντίνο. Σε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, προχωρά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου. Είπαμε, μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ιστορία. Έχει περάσει από 40 κύματα το συγκεκριμένο έργο. Έχουμε φτάσει κοντά στην πηγή, ας πιούμε νερό, τέλος πάντων. Μεγάλα προβλήματα, αλλά και μεγάλες δυνατότητες. Να το καταλάβουμε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντίνο. Καλή συνέχεια. Ελεύθερη άποψη της Ροδόπης. Σε ευχαριστώ πολύ. Στις 22 Μαΐου θα διεξαχθούν οι Πριτανικές εκλογές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Πριτανία, η κατάθεση υποψηφιότητων πρέπει να γίνει μέχρι τις 2 Μαΐου. Σε επιστολή του, λοιπόν, ο Πρίτανης, ο κύριος Τουλουπίδης, προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, εν όψη των εκλογών, τις χαρακτηρίζει ως τις πλέον κρίσιμες και εμβληματικές στην ιστορία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης.
Η ανακοίνωση προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας αναφέρει τα εξής: οι προσεχείς Πριτανικές εκλογές είναι ίσως οι πλέον κρίσιμες και εμβληματικές στην ιστορία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο ύστερα από μια σειρά πρωτόγνωρων και απρόβλεπτων λυπηρών φαινομένων που έχουν δυστυχώς τραυματίσει το κύρος και τη δημόσια εικόνα του Ιδρύματός μας. Καλούμαστε όλοι με αίσθημα υψηλής ευθύνης απέναντι στους φοιτητές, τους υπαλλήλους στην κοινωνία και τους εαυτούς μας να συνδιαμορφώσουμε συνθήκες υπέρβασης της κρίσης, να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και ενωμένα τα συσσωρευμένα προβλήματα και να απαντήσουμε με επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών. Καθώς, όπως μας υπενθυμίζει ο Μακρυγιάννης, πρέπει να είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Οφείλουμε να συμπεριφερθούμε με σύνεση και μετριοπάθεια, να κατακτήσουμε τη μέγιστη συνένεση. Να εκφραστούμε όλοι μέσα από ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι καρπός νυφάλιας εσωτερικής διαβούλευσης, που θα οδηγήσει στη συγκρότηση μιας λίστας υποψηφίων, στο πρόσωπο των οποίων θα εκφραστεί η ανάγκη για μια νέα, λαμπρή και δημιουργική πορεία του ακριτικού οργανισμού μας. Το διακύβευμα σήμερα είναι ο κίνδυνος να λάβουμε λανθασμένες αποφάσεις, να επικρατήσει κλίμα διχόνοιας και εγωισμών που θα αποτελέσει απαρχή ενός πρωτοφανούς ακαδημαϊκού διχασμού που θα υπονομεύσει το μέλλον του Πανεπιστημίου μας. Οι συνθήκες που με ανέδειξαν ως πριτανεύοντα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης μου έδωσαν τη δυνατότητα να μπορώ σήμερα να υπερηφανεύομαι ότι το υπηρέτησα με συνέπεια και αφοσίωση, χωρίς έπαρση και μυσαλλοδοξία. Δεσμεύομαι ότι θα συνεισφέρω όλες τις δυνάμεις μου στην υποστήριξη των νέων Πριτανικών αρχών και θα συνεργαστώ μαζί τους σε ό,τι μου ζητηθεί. Από ατύχημα δόθηκε μια κακή πινελιά σε αυτόν εδώ τον τόπο με το διάγγελμα του 2010. Γι' αυτό δεσμεύομαι, είπε χαρακτηριστικά από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, πως την μέρα που θα βγαίνουμε και τυπικά από αυτήν την περιπέτεια θα είμαι πάλι εδώ μαζί σας για να ταινίσουμε μαζί από εδώ το μέλλον του τόπου με αισιοδοξία. Όχι για να βγάλω κάποιο διάγγελμα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας. 8 χρόνια λοιπόν πριν από γύρω στο 2010, από το ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων, ο τότε πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου, με διάγγελμά του είχε ανακοινώσει την είσοδο της χώρας στο πρώτο μνημόνιο. Πάμε να τα σχολιάσουμε όλα αυτά αμέσως τώρα. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής και ο πρώην υπουργός, ο κ. Γιώργος Πεταλωτής. Κύριε Πεταλωτή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πασκάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Με ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω το δικό σας σχόλιο από Καστελόριζο σε Καστελόριζο, αλλά με τρία μνημόνια δρόμος, έτσι. Κύριε Πασκάκη, ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν έχει αντιληφθεί ή κάνει ότι δεν αντιλαμβάνεται ακόμη χειρότερα ότι στο μνημόνιο οδηγηθήκαμε γιατί χρεοκοπούσε η χώρα. Αυτός ο μύθος, ο οποίος καλλιεργήθηκε πολύ βολικά και από τον κύριο Σαμαρά στην αρχή και από τον κύριο Τσίπρα φυσικά και τότε και μετά και μέχρι και σήμερα, κάποτε πρέπει να σταματήσει. Εάν δεν υπήρχε το μνημόνιο στο Καστελόριζο και δεν ανακοινωνότανε, έτυχε να ανακοινωθεί από το Καστελόριζο, η χώρα θα είχε χροκοπήσει. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα, τόσα χρόνια μετά από την κρίση, όταν υποσχόταν ότι θα καταργήσει το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο, μας έφερε άλλο ένα βαρύτατο μνημόνιο, όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς, βέβαια, με τη σειρά του. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας προφανώς, επαναλαμβάνω, δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν φταίει κανένας Παπανδρέου για το μνημόνιο. Φταίνε οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τόσα χρόνια, τις οποίες καλύπτει και συγκεκριμένα την καραμαλική, την αγαπημένη καραμαλική περίοδο του κύριου Τσίπρα. Και φυσικά επίσης αποκρύπτει, και αυτό πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, ότι με την έξοδο, την τυπική έξοδο από το μνημόνιο, από το πρόγραμμα δηλαδή που έχουμε, δεν σημαίνει ότι τελειώνει η κρίση. Όποιος καλλιεργεί τέτοιες φρούδες ελπίδες, κάθε όλο παρά υπηρετεί το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Αντί έστω και σήμερα το πολιτικό σύστημα, όπως είναι, εκφράζεται την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και από τα κόμματα, αντί να αντιληφθούμε τι κάναμε λάθος και τι μας έφερε σε αυτήν την κατάσταση, την κατάσταση χρεοκοπίας και άργησε το μνημόνιο για να μην χρεοκοπήσουμε, βλέπω ότι η ίδια συνταγή, αυτή που ακολουθήθηκε πολλά χρόνια, ακολουθείται και πάλι από τον κύριο Τσίπρα σήμερα και υπηρετείται από τον κύριο Τσίπρα, κάτι όμως που μας βάζει ακόμη βαθύτερα στην κρίση στην οποία περνάμε, δυστυχώς. Κύριε Πεταλωτή, και ένα σύντομο σχόλιο σας παρακαλώ πολύ για τις νέες αρμοδιότητες που έχει αναλάβει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, στο κίνημα αλλαγής. Νομίζω έχει αναλάβει το κομμάτι εκείνο της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Έχει σημασία, έτσι είναι. Έχει σημασία, κύριε Μπασκάκη, όλοι όσοι πέρασαν από το αξίωμα του Πρωθυπουργού και υπήρξαν υπουργοί εξωτερικών κυρίως, να προσφέρουν από όποια θέση και αν έχουν στα θέματα τουλάχιστον εξωτερικής πολιτικής, όπου πρέπει να υπάρχει συνένεση. Και μια συνένεση η οποία βέβαια θα πρέπει να προκληθεί
κυρίως από το κυβερνών κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Παπανδρέου έχει υπηρετήσει την εξωτερική πολιτική με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σήμερα βλέπουμε ότι βρισκόμαστε πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη θέση ως χώρα. Είναι γνωστά, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Άρα είναι πολύ σημαντικό όποιες προσωπικότητες μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατάσταση να το πράξουν, και αυτό κάνει ο κύριος Παπανδρέου. Το κίνημα αλλαγής ανέθεσε στον κύριο Παπανδρέου τον πολύ ευαίσθητο, ειδικά σήμερα, το μέρος της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, και υπ' αυτή την έννοια βοηθάει τη χώρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ελπίζω αυτά που θα δούμε στο άμεσο μέλλον, όσο θα δούμε, να μην χρειάζονται ειδικούς χειρισμούς από την κυβέρνηση. Χρειάζεται όμως μια σοβαρότητα, την οποία δυστυχώς σε πολλά σημεία, ειδικά σε επίπεδο υπουργού άμυνας, πολλές φορές τη χάνει η κυβέρνηση. Άρα έχουμε υποχρέωση όλοι μας να στηρίξουμε μια εθνική προσπάθεια, η οποία είναι απαραίτητη ειδικά σε αυτό το διάστημα για τη χώρα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πεταλούτη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ. Ας δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.